Από τους πιο γραφικούς προορισμούς αναδείχθηκε το νησί της Κεφαλονιάς, με τους ξενοδόχους της περιοχής να είναι αρκετά αισιόδοξοι για την φετινή τουριστική σεζόν. Το 2024 κινείται στα πλαίσια του 2023 με μια μικρή το Μάιο αυξητική τάση. Ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και όλοι λένε ότι θα είναι ένας πολύ καλός μήνας. Είναι κάτι που είναι θετικό, γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια με την ακύρωση, με τη ματέωση αρκετών πτήσεων low cost εταιριών. Άρα ένα ποσοστό αύξηση 6% είναι πολύ θετικό. Τα νησιά του Ιωνίου έχουν υποδεχθεί ήδη τους πρώτους επισκέπτες και ευελπιστούν στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο, οι πρώτοι μήνες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2023. Έχουν συρρυκνωθεί πτήσεις, δηλαδή ως προς την περίοδο, αλλά και ως προς τον αριθμό. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, όλοι αναφερόμαστε στο 2019 ως μέτρο σύγκρισης και λέμε ότι σε σχέση με τότε είχαμε στην Κεφαλονιά μια αύξηση 6%. Αυτό δεν λέει κάτι, διότι από τότε, ναι μεν η πίτα δείχνει συρρήκνωση με αυτές τις λίγες αυξήσεις, τις χαμηλές σε μονοψήφιο αριθμό, άνοδο, αλλά οι μεριδιούχοι έχουν πολλαπλασιαστεί. Η περιοχή του Δήμου Σάμης αποτελεί την ατμομηχανή του τουρισμού του νησιού. Είναι μια περιοχή που έχει τη χαρά να φιλοξενεί τη Φυσκάρδο, την Άσο, το Μύρτο, τη Μελισσάνη, τη Δογκαράτη, την Αντίσαμο, ένα μεγάλο κομμάτι του Ένου. Οπότε δικαίως αποκαλείται η ατμομηχανή του τουρισμού της Κεφαλονιάς. Η κατάσταση στον τουρισμό, εντάξει, αρχές είναι ακόμα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι είναι λίγο ανεβασμένη από πέρυσι, υπάρχει μια εκτίμηση ότι είναι λίγο πεσμένη από πέρυσι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αισθάνονται σχετικά ικανοποιημένοι, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παραπονιούνται ότι είναι μειωμένη η κίνηση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία χρόνο με τον χρόνο μεταβάλλονται. Οι επαγγελματίες τουρισμού του νησιού ευελπιστούν πως η αύξηση της κίνησης θα συμβάλλει ώστε η σεζόν να κλείσει σε καλύτερα επίπεδα από το 2023.